εξετάστηκε πριν μια εβδομάδα. 300 γυμναστές, κρατώντας κορδέλες που 12 μέτρα μήκος κάθε μια, έχουν μπει ήδη στο στάδιο, κάνοντας κύκλους με τα χέρια. Αυτή υποτίθεται πως είναι η στιγμή που η Ανατολή και η Δύση, το παρόν και το παρελθόν, ενώνονται σε μια βαθιά φιλία μέσα σε αυτούς τους κύκλους που σχηματίζουν κορδέλες. Αυτό το πρώτο μέρος της τελετής λήξης έχει τον τίτλο «Φιλία». Ο χορός της φιλίας, λοιπόν, εκφράζει την κουλτούρα της Δύσης και της Ανατολής συγχρόνως. Γιατί προέρχεται από κοινές ρίζες. Ο Σάνγκμπο είναι ο παραδοσιακός κορεατικός χορός, που μοιάζει πολύ με το δυτικό χορό με τις κορδέλες και θεωρείται πρωτότυπο του. Χειροκροτήματα από όλες τις πλευρές του σταδίου. Για το πράγμα τη φαντασμαγωρικό θέαμα. Ολυμπιακούς αγώνες της Σεούλ. Εδώ 50 σημαίες κρατούν λευκοντυμένα κορίτσια, 150 σημαίες των αγώνων. Γέφυρα Ότζακ, λοιπόν, ο χορός της Καρακάξας. Μετά τη φιλία που παρακολουθήσαμε σαν εισαγωγή, ιδού τώρα η αληθινή αισθητική των Κορεατών. Ο χορός που θα παρουσιαστεί αναπαριστά το χτίσιμο μιας γέφυρας από καρακάξες. Είναι η γέφυρα Ότζακ, όπως λέει ένας κορεατικός μύθος. Δύο ερωτευμένοι αναγκάστηκαν να ζήσουν χωριστά, γιατί τους χώρισε ο γαλατένιος δρόμος. Μια φορά το χρόνο όμως, στις 7 Ιουλίου, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, οι καρακάξες δουλεύουν για να χτίσουν μια γέφυρα στον ουρανό, ώστε να συναντηθούν ο Χάρτσμαν και η Βέγκα, που έχουν γίνει πια αστέρια.
Πραγματικά φαντασμαγωρικό το θέαμα. Χάρης στο σκοτάδι που έχει πέσει στο στάδιο και τους προβολείς. 420 γυναίκες με βεντάλιες σμίγουν και χωρίζουν όπως τα δύο ερωτευμένα αστέρια, ο Χέρτσμαν και η Βέργα, και συγχρόνως εκφράζουν τα δύο αντίθετα συναισθήματα που προκαλούνται. Ο χορός των γυναικών, ο χορός της βεντάλιας δηλαδή, εκφράζει την αρμονία του γιν και γιάνγκ και ειδικά σε αυτή την περίπτωση τη συμμετρία της συνάντησης και του αποχωρισμού. Αντίθετα, το φως και ο ήχος του χορού Πάρα, του ανδρικού δηλαδή χορού, αντικατοπτρίζει το βάθος της παγκόσμιας ύπαρξης του ανθρώπου. Δεύτερο μέρος της γέφυρας Ότζακ. Η Άπο Ανατολή, θα λέγαμε, σε όλη της την μεγαλοπρέπεια, με τις παραδόσεις, τους θρύλους και τους μύθους της.